Και πριν πάμε στον προορισμό μας, θα κάνουμε μία στάση μέχρι και το Γέρι, όπου η Citanet έχει hotspot Wi-Fi για να συνδεθούμε, να δούμε ακριβώς τη διαδρομή πώς θα πάμε. Πιάνουμε κιόλας. Το βουνί μας καλωσόρισε. Σας καλωσορίζω και εγώ σε ακόμα ένα επεισόδιο και είμαστε πανέτοιμοι να πάμε να εξερευνήσουμε το πανέμορφο βουνί. Ξεκινάμε. Εκδρομή στο χωριό. Μείνε συνδεδεμένος με ό,τι αγαπάς από τα 170 hotspot της ΣΥΤΑ. Μια χαρά η Λευκοσία, πολύ πειρά. Εσείς ζαμε. Μαλαμε, μες στο ρίτιο ρε πειρά, μες στο σιώσε. Εσείς δεν έχετε πρόβλημα, δεν έχετε το καπελούιστα. Κάτσε αυτό. Να πούμε. Ω, και φιάντζι βάντις παιδίς πως ένα πάω πέρα. Έτσι έφκανε το βρακούιντι και κόψε τον αέρα. Και κόψε τον αέρα. Ξέρω. Ω, ρότσα τα τυρία και έρνε τον Αιγιόρκη κάτω. Έτσι από το βουρο στο πολύ το πόι με έφκανα. Το πόι με έφκανα το. Εν είσαι καλή με καταληξία. Βούρου πολλά, Βούρας πολλά, εν το προετοιμάσεις. Έλα να πω ένα τραγούδι μαζί. Α, ναι, ένα τραγούδι μαζί. Α, έλα. Αν τα σκέψω. Α, ακέψω γεννά. Έλα. Έλα, Λάλλους. Έλα να πω ένα μαζί, πέντε αυτιά. Χρόνια τώρα κάνουμε παρέ. Είμαστε ζευγάρι ταιριαστό. Και στο πίσμα όλου του κόσμου που κακό έχει σκόπο. Δεν θα πάψω. Έλα να πέκω κοντά μου να πεις. Εμέν το κόφηκε. Ξέρει το κίνι. Κόψετε μου το όμως. Κόψαμε το. Έλα να. Ας το γυπέρα Ιόνι. Ας το. Άντε να έρθει. Μην έρθεις και θα φύγω πάμε. Απειλή μας. Έλα να πέκω κοντά μου. Να πούμε ρε μαζί. Άκουσε. Κυρά την που τόση ρε. Μάνα μου γίνεται. Ξέρω Ιόνι. Τώρα έτσι άμεσα μονοτέρμα. Έτσι, έτσι στο πισινόν εσείς αν θέλετε. Για τώρα κάνουμε παρέα. Κι είμαστε ζευγάρι ταιριαστό. Και στο πείσμα όλου του κόσμου που κακό έχει σκόπο. Δεν θα χάψω τη μήνα σ' αγαπώ. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σουρουπό μας αγκαλιάζει, θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Βουνί είναι ένα από τα κρασοχώρια της επαρχίας Λεμεσού, το οποίο βρίσκεται σε έναν υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το χωριό μας απλώνεται σε μια πλάγια κλίση προς τα νότια και τη γραφικότητα όλη τη δίνουν οι δόμες των γύρω λόφων, τις οποίες στήριζαν μεγάλες εκτάσεις αμπελιών. Το χωριό μας πήρε το όνομά του λόγω της περιοχής που βρίσκεται πάνω σε έναν μικρό βουνό. Γι' αυτό πήρε την ονομασία Βουνί.
τα αξιοθέατα που μπορεί να βρει κάποιος στο χωριό, πέραν από τα παραδοσιακά πετρόχτιστα δρομάκια, τα σπίτια, την αρχιτεκτονική, μπορεί να θαυμάσει τις δύο παλιές χαβούζες που υπάρχουν στο χωριό, που ανέγονται στην εποχή της Ενωτοκρατίας, το δημοτικό σχολείο του χωριού, το οποίο έχει μια όμορφη αρχιτεκτονική και χτίστηκε γύρω στο 1925. Υπάρχουν αρκετές ταβέρνες στο χωριό, οι οποίες προσελκύουν πολύ κόσμο, ειδικά τα Σαββατοκυριακά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν μέρη που μπορεί να διανυκτερεύσει κάποιος, τα οποία συνεχώς αυξάνονται στο χωριό. Τους καλοκαιρινούς μήνες, ο σύνδεσμος αποδήμων προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει τον κόσμο όλο, αλλά ειδικά τους απόδημους βουνιώτες στο χωριό τους, διοργανώνοντας πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες ειδικά το καλοκαίρι είναι πολιτιστικού περιεχομένου, με μουσικές βραδιές, με θέατρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα και την προηγούμενη φορά που ήρθα, ήθελα σας να κάνετε πλεχτόν, ναι, σίγουρα πλεχτόν. Να κάνετε τρυπούιν του μωρού. Έχω πολλά γόνια μου και να τα ευχαριστήσω. Δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο. Όχι, το είναι άλλο. Κοινων ήταν αγορίστικο, το είναι κορτσίστικο. Ότι μου φέρουν έτσι ουσκά μου. Την άλλη φορά φέρα μου να ουσκά μου για τον Απόλλωνα, για την ΑΕΡ, ότι μου φέρουν κάμνο τους. Ετούτον είναι κοριτσίστικο. Και εντάτε και το λογότυπο ή όχι? Όχι. Απλά το χρώμα. Απλά το χρώμα τους κάνω. Πάλε καλά, να μην ζητούν και τίποτε. Ναι. Να βάλει και καν παίχτην παστι. Να θέλουν παίχτην παστι ο τριγμούς. Τι κάνετε? Αλλά κάνουμε κροσιά που βάλουμε παστιν κουρτίνα. Α, κάθε μια κάνει άλλο πράγμα. Κάθε μια με τα αδικά της τα γούστα. Ναι. Εγώ να κάνω για την κουρτίνα. Δεν τελειώνεται γλυόρα. Σιγά σιγά. Θέλετε να πει ότι άμα κάθεστε εδώ και μιλάτε και πλέκετε μάλλον, μιλάτε κιόλας? Καλό, ναι, πρέπει να μιλήσουμε. Να μου πουλαλείτε, αν επιτρέπετε. Βέντες μας, νομαρεύκομαι, τα που κάνουμε, που πάμε. Α, κουτσομπογιά. Ακούμαστε, ναι, τα κουτσίματα μας. Ποια κάνουν τα καλύτερα γλυκίσματα? Τα κεντήματα μας. Είναι τα ίδια, μου κάθε μια όπως της αρέσει. Ότι μπορούμε... Πάντως εγώ βάλα σας την ιδέα τώρα να ράψετε πάνω στο... Αυτό τρικούν και κανέναν παίχτη. Τρικούν και κανέναν παίχτη, εντάξει, μου τώρα που μου το είπες. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε που μας θυμάστε και έρχεστε συχνά και βλέπετε μας. Χαρά δική μας. Εσείς τι κάνετε? Εγώ φτιάχνω την τρίτη μου τσάντα. Δύσκολο να γίνει? Λίγο δύσκολο γιατί σκληρό το νήμα, αλλά εντάξει. Πόσο καιρό κάνετε τη γιώσετε? Ευτύχησα φέτος. Σε δύο μήνες έκανα δύο τσάντες, λόγω επειδή έκανα μια εγχείρηση στα πόδια μου. Αναγκαστικά ήμουν καθυλωμένη στον καναπέ, έτσι έκανα κάμποσα πράγματα, και ζακέτα, και δύο τσάντες. Σας καλωσορίσουμε στον κεντρικό ναό της κοινότητάς μας, στο βουνί. Τιμάται στον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε χτίστηκε. Αναφέρεται όμως στον κώδικα Β της Μητρόπολης Κιντίου, ο οποίος κώδικας έχει έτος εγγενιασμού το 1762, άρα υπολογίζουμε ότι ο ναός είναι του 18ου αιώνα. Σίγουρα εγγενιάστηκε το 1874 από τον Μητροπολίτη Κυπριανών Οικονομίδη και είναι, όπως είπαμε, ο κεντρικός ναός της κοινότητας. Η κοινότητα επίσης έχει άλλα 4 εξοκλήσια. Είναι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Άνου του Ρώσου, της Παναγίας Υπεραβουνιώτισσας και του Αγίου Μάμα. Η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου είναι θαυματουργός εικόνα στον ναό. Έχουμε κατά την παράδοση και ένα θαύμα που συνδέεται με την εικόνα αυτή. Όταν παλαιότερα έκαναν λιτανία οι κάτοικοι την εικόνα γύρω από το χωριό, ένας βοσκός απέναντι εκοροϊδεψε αυτούς τους ανθρώπους και είπε: τι μεταφέρουν αυτοί? Μεταφέρουν ένα σανίδι. Και τότε όλα τα πρόβατά του γονάτισαν. Και έτσι γι' αυτό έκανε τάμα και επλήρωσε και έκανε και κατασκεύασε αυτόν το ασημένιο πουκάμισο που έχει η εικόνα σήμερα. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got
Μαλώνουν δηλαδή αν παίζουν. Κάρο. Είχαμε επεισόδια καμιά φορά. Όχι επεισόδια, παρέτουν και εμπαιζεί ο ένας με τον άλλο. Παρέτα. Δεν παραδέχεται ότι είναι τιμένος. Γιατί δεν παραδέχεται καλέ. Εγώ θέλω τον εγκαλό σήμερα. Πιστεύει έτσι πράγμα εσύ είναι. Γιατί να μην πιστέψουμε. Έχετε να δηλώσετε κάτι. Μποκάτι. Να λεπτό να βρούμε τον Ζάρι. Και χάσαμε το. Κερδίζετε. Πεντάρες και κερδίζω. Στο τάβλιν ή στην αγάπη. Και στην αγάπη και στο τσάτι. Μα οι συγχωριανοί και φίλοι εδώ λένε ότι δεν είσαστε και ο καλύτερος παίκτης. Ο καλύτερος παίκτης είναι εγώ. Εμένα βλέπετε με στην τηλεόραση. Ναι. Κάποτε βλέπουμε. Άμα βάλουμε το άφα. Τώρα στα αστεία, άκουσα περιπέτει. Αλήθεια. Κερδίσετε. Προς το παρόν κερδίζω, γράμμα τρία. Τον κερδίζει, δεν πουλά λίτε δεν κερδίζει. Κάποτε κερδίζει, κάποτε χάρη. Εμάντα από την άμμο είδαμε κερδίζει. Αρώτα τον εψές πόσοι τον εδέρας. Αλλά να δει αλήθεια. Εχθές πόσοι θα σε κερδίζει. Η σημέρα που χαρίζω. Διότι άμα τους χαρίζω δεν έρχονται. Ε, όχι, είναι ξύπνος κάτω. Ε, Ανδρέα μου τον κάνουν ξαχαρί. Πώς περνώ την ημέρα μου, καλά. Με τις δουλειές στο σπίτι, με στον κήπο, στα κανέναν αμπελούι που έχουμε. Κάμνετε τις δουλειές του σπιτιού δηλαδή. Κάμνω δουλειές του σπιτιού τώρα γιατί η γυναίκα μου έχει χειρουργημένη. Να ρωτήσω κάτι, ο σύζυγος σας είναι ο κύριος που είναι στο καφενείο. Ναι. Κάμνω και το Μάιρα, κάμνω και το... Σίδερον κάμνετε. Όχι, το μόνο πράγμα μπορούμε να κάνουμε το σίδερο. Κλιντήριο βάλετε. Κλιντήριο βάλω. Θέματα, την πρώτη εβδομάδα με βοήθησε. Τσάμια κάμνετε. Έβαλε με χτες να κάνω και δεν τα κάνω. Το δυστυχώς τα τσάμια μου τα καθάρισε και βλέπω ότι δεν μπορώ να τα καθαρίσω. Τι είναι να κάνω μέσα αυτή την περίπτωση. Όταν φύγουμε λερωμένα και όποιο δεν αρέσει. Δεν τα καταφέρνω με τα τζάμια. Α, να το παίξω ένα κομπελό. Καλά που λαλείς. Ούτως βασίζεται πάνω σας, ούτε θα τον εφτιόξετε, δεν κάνει τίποτα. Θα παίξω ότι δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου, θα μου μαερεύκει θεμείς. Μαερεύκει καλά τουλάχιστον. Όχι, ναι, μαερεύκει ωραία. Πάλε καλά. Δεν έχει πρόβλημα. Φτάνει, μου κάνει ότι κάνει, τάνε μου κάνει τον γκάζι λες. Να μου πείτε όλα σας τα προβλήματα. Γκάρισμα. Σκούπισμα. Τούτα είναι εύκολα. Πάντως ούτε σιδερόν κάτω. Όχι. Το σίδερο έκανε μου το δύο φορές στη συμπεθερά. Ναι, μας είπε μας φέρνει η γυναίκα μου που λέμε σου. Ω, ψέματα. Ήταν ωραίο αντίτο. Να ποτίσεις τα κήπο γυρό, να ταΐσεις σελώνα, να ταΐσεις κυλάκια, να ταΐσεις κουνελάκια. Να πάω στην εκκλησία να ψωείς καντήλες. Γιατί έχει χειρουργημένο και ο παπάς. Όχι, δουλειά του Καντιλανάτης και του Επίτροπου. Είσαι και Επίτροπος. Είσαι Επίτροπος. Επίτροπος της Εκκλησίας, ναι. Με πολλά δέντρα, τα λουλούδια. Ποτίζεις και σελωνού, εσύ είπε μου. Τα είσαι σελώνα, τα είσαι σκύλους, τα κουνέλια. Έχουμε και αρνάκι. Αρνάκι είναι αληθινό. Αληθινό αρνάκι. Μα πούμε στην αυλή. Ναι, μέσα στην αυλή. Γίνεται να το παίξουμε τούτο, ξέρω να το πιάνω τώρα. Πρωτομαγιά, ετοιμάζουμε το πρωτομαγιάτικο Στεφάνι. Τα μωρά του Δημοτικού της Πάχνας και του Αγίου Αμβροσίου θα διαγωνιστούν πρώτα. Μετά θα ακολουθήσουν οι μεγάλοι. Θα βραβευτεί τα καλύτερα τρία Στεφάνια. Θα έχουμε νεδέσματα, θα έχουμε τον DJ μας και χορούς από τα παιδιά του Δημοτικού. Πάνα με παντρέψου με στη ξενιτιά. Ήταν λίγο λυπητερό όμως. Είχε θανατικό μέσα, είχε... Τώρα... Είχε γκλάμα θανατικό. Μα είναι έτσι τα παλιά τα τραγουδιά. Πέτε μου έναν καινούργιο. Στο Γαλατά Κρίση. Πόσο καινούργιο είναι τούτο. Και εκείνο. Και ο καινούργιο, έναν Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνο Αργυρό, ναι. Τώρα να σου πω έναν... Γιάννα Τασάφ Θεοδωρίδου. Μια Αγγέτη Γαρπή. Ένα λεπτό, να πιω. Οκ, οκ. Δεύτερο χρόνο σας.
Ερώτα μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη τη ζωή μου φινάλε. Bye bye. Γεια σας και εσάς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι που μας υποδέχεστε τόσο όμορφα, ειλικρινά.